Παναγία Δέσπο. Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλου Ενδωδεκάς, Πατέρες και Δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και άλλοι, οι καλώς αφήσαντες και στεφανοθέντες, που είσαι πρεσβεία του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Σεβασμιότατοι πατέρες, εδεσιμότατοι και εκλεκτών ακροατήριο, ελευθέρα εκκλησία μέσα σε ελεύθερη πατρίδα. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει για μια άλλη φορά να παρουσιαστώ εδώ στο βήμα τούτο. Συγκινούμε που βλέπω τα προσφυγή σας πρόσωπα. Θυμούμε τα παλιά τα χρόνια που τακτικά παρουσιαζόμουν εδώ στο βήμα της αιθούσης αυτής. Ανεβαίνω με συγκίνηση, αλλά και με κάποιο φόβο. Και ο φόβος μου αυτός είναι ο εξής. Είναι τώρα 9 χρόνια που άφηκα την Αθήνα και ανέβηκα επάνω στα ψηλά βουνά, τα χιονισμένα βουνά, τα αθάνατα βουνά της Μακεδονίας, στα άκρα της πατρίδος, και εκεί πέρα ομιλώ στον κόσμο εκείνο, στο λαό της Φλωρίνης, στα έρημα χωριά της Πρέσπας που είναι κοντά στα αλβανικά και γιουγκοσλαβικά σύνορα. Εκεί απάνω το θερμόμετρο είναι 0 και κάτω από το 0, αλλά ενώ το θερμόμετρο είναι 0 και κάτω από το 0, σας βεβαιώ, αγαπητά μου αδέρφια, ότι οι καρδιές των Μακεδόνων είναι ζεστές, πολύ ζεστές. Και εκεί, στα χωριά αυτά τα έρημα και εγκαταλειμμένα, ο γέρον επίσκοπος μιλάει με μια γλώσσα απλή, πολύ απλή, για να τον καταλάβουν. Και φοβάμαι, τώρα που παρουσιάζομαι πάλι ενώπιόν σας, ενώπιον ημών, έχω ένα φόβο ότι μήπως δεν ανταποκριθώ στην απέτηση των ακροατών των Αθηνών. Γιατί έχω μια ιδέα, και τότε που ήμουν εδώ ιεροκήρυκας, ότι εδώ στην Αθήνα υπάρχουν ακροατές, αλλά ακροατές, ή μάλλον δεν υπάρχουν ακροατές, αλλά υπάρχουν κριτές. Και μοιάζεται όλοι όσοι κατοικείτε εδώ στην Αθήνα με τους παλιούς προγόνους Αθηναίους που ανέβασαν τον Απόστολο Παύλο από μια περιέργεια επάνω στην Ακρόπολη για να ακούσουν κάτι το κενότερο των νέων. Αλλά με την ελπίδα ότι εσείς δεν είστε από αυτούς τους ακροατάς που μαζευτήκατε εδώ απόψε από μια απλώς περιέργεια, αλλά μαζευτήκατε από ένα πόθο να ακούσετε μερικά ζεστά και πραγματικά λόγια ενός επισκόπου που δεν εψεύστη ποτέ στον ελληνικό λαό, αλλά πάντα ελάγησε όσο ήταν δυνατόν προς τα άνω και κάτω την αλήθεια, με την ελπίδα αυτή ότι ήρθατε εδώ πέρα και είστε εκλεκτοί ακροατέ και μακάριος ο λαλών ισότα ακουόντων, θα σπείρω και πάλι το σπόρο μέσα στις καρδιές σας και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν αγκάθια ή δρόμος πατημένος ή βράχια, αλλά ότι ο σπόρος που θα πέσω, θα ρίξω, θα πέσει σε εκλεκτές πτυχές και θα αποδώσει καρπών πολλαπλασίων. Είμεθα στο μήνα Νοέμβριο. Ο μήνας αυτός Νοέμβριος είναι το ερωτολόγιο του
κατάμεστον από εορτάς. Κάθε μέρα και μία εορτή. Κορυφαία δε εορτή όλων των εορτών του μηνός είναι η εορτή που εορτάζομαι σήμερα. Είναι η εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου. Αλλά εκτός από την εορτή της Παναγίας υπάρχουν και άλλες εορτές. Η πρώτη του μηνός αρχίζει με την εορτή των ιατρών Κοσμά και Δαμιανού. Ακόμα εορτάζουν το μήνα αυτό, τρεις Απόστολοι του Χριστού που αφήκαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι θανάτου. Ο ένας είναι ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής. Τον διαβάζετε τον Ματθαίο? Θα ήθελα απόψε, πρώτα να κινηθείτε, να διαβάσετε το 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Στον κάθε Ευαγγελιστή οφείλουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εις δε το Ματθαίον οφείλουμε ότι μας εζωγράφησε την φοβερά εικόνα της μελούς της κρίσεως. Εις το Λουκά οφείλουμε κάτι άλλο, ότι μας παρέδωκε τον εκτίμητο εκείνο θησαυρό, το σωσίβιον των αμαρτωλών ψυχών, την παραβολή του ασώτου Υιού. Εις δε τον Ιωάννη τον γλυκύτατον και θεολογικότατον οφείλουμε την αποχαιρετιστήριον ομιλία του Χριστού μας που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη ως πρώτο Ευαγγέλιο. Η Παναγία κορυφαία εορτή, οι τρεις Απόστολοι, Ματθαίος, Φίλιππος, με τον οποίο και αρχίζουμε την Αγία Νηστεία των Χριστουγέννων, στο τέλος δε αστέρι που φωτίζει ολόκληρο την Ελλάδα μας, ο Απόστολος Ανδρέας που εμαρτύρησε στην Πάτρα και είναι πολιούχος της πόλεως Δάφνης. Αλλά εκτός αυτών εορτάζουν και μάρτυρες, όπως ο Παύλος ομολογητής, όπως ο Πλάτων, και άλλοι κοινές εορτάζουν ακόμα και μεγάλοι πατέρες εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εορτάζει ο Άγιος Ελεήμων, εορτάζουν ακόμα άγγελοι και αρχάγγελοι 8 Νοεμβρίου. Όλοι αυτοί εορτάζουν. Είπα κάποτε ότι εάν υπήρχε μια χριστιανική τέχνη, χριστιανική, υπήρχε διοργανωμένη η εκκλησία μας όπως πρέπει, αν υπήρχε μια χριστιανική τηλεόραση, διότι αυτή η σήμα η τηλεόραση είναι μια σατανική τηλεόραση και είναι το κουτί του διαβόλου, όπως είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός ως ένα σημείο των καιρών, ότι θα έρθει η μέρα που ένα κουτί θα τρελάνει την ανθρωπότητα, και το κουτί αυτό είναι η τηλεόραση. Εάν υπήρχε χριστιανική τηλεόραση, κάθε βράδυ από την τηλεόραση θα παρουσιάζονται εκλεκτά έργα, και εκλεκτά έργα είναι η βία των Αγίων. Δεν υπάρχουν ωραιότερα έργα από το σβίο των Αγίων. Ο συναξοριστής είναι η τηλεόραση του χριστιανισμού. Τηλεόραση. Ανοίγοντας το συναξαριστή είναι σαν να ανοίγεις μια τηλεόραση και να βλέπεις τα ηρωικά μορφά των Αγίων. Εδώ στην Αθήνα, μέσα στην Αθήνα που έγινε Σόδομα και Γόμορα, υπάρχουν εκλεκτές ψυχές που ανοίγουν την τηλεόραση αυτή, το συναξαριστή. Ξέρω κάποιον επιστήμονα που όλη μέρα κοπιάζει σαν γιατρός που είναι, και το βράδυ, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα που πάει στο σπίτι του ανοίγει την τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Ανοίγει την τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Ανοίγει την τηλεόραση σαν ξαριστή και διαβάζει τους βίους των Αγίων και με δάκρυα στα μάτια και το μίσθητη μου Κύριε όταν άρχισε τη βασιλεία σου κοιμάται το δείπνο του δικαίου. Ανοίγω λοιπόν τηλεόραση σήμερα και μπροστά μας δεν θα παρουσιάσω κανένα από τα πρόσωπα αυτά που σας απαρίθμησα προλίγου, ούτε υπεραγίας Θεοτόκου θα ομιλήσω, αν και από τα βάθη της καρδιάς μας
θα υψώσουμε φωνή μέχρι τα άστρα του ουρανού και ενούμε Παναγιά μας, μάνα γλυκιά του κόσμου, προστάτευε το ταλέπερο και αμαρτωλό μας έθνος. Ούτε θα μιλήσω για τους μεγάλους, για τους αγγέλους και αρχαγγέλους, τους κορυφαίους των αγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, ούτε για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που είναι ιδιαίτερος προσφυγής στην εμήν αμαρτωλότητα, που απέθανε εξόριστος πέρα στα βάθη της ερμηνείας, ούτε για τον Άγιο Ελεήμονα, ο οποίος είναι ο προστάτης του συλλόγου της αιθούσης τάστης, ούτε για άλλον την άνθρωπο μιλήσω. Ανοίγω την τηλεόραση 11 Νοεμβρίου και μπροστά μας παρουσιάζεται μια μορφή, πελωρία μορφή. Ποια είναι η μορφή αυτή που παρουσιάζεται? Ποιο είναι το όνομα αυτού του Αγίου, που εάν υπήρχε τηλεόραση να παρουσιάσει τη ζωή του Αγίου αυτού, δεν θα υπήρχε μάτι που να μεδακρύσει και θα έβλεπε την δόξα της Εκκλησίας ημών. Και ο Άγιος αυτός που εορτάσει σε 11 Νοεμβρίου, το μήνα που στο μήνα τούτο, είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μα θα μου πείτε, γιατί τον προτίμησες? Γιατί άφησε τους Αγίους Αγίους και πήρες τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη? Γιατί σε αυτή την τραχώδη εποχή που ζούμε, στα δύσκολα αυτά χρόνια που αγωνιώδη προβλήματα ανακύπτουν στο έθνος μας, καυτά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα που αν δεν τα λύσουμε το έθνος αυτό θα καταστραφεί, σε αυτή την εποχή κάτι έχει να μας πει μεγάλο και υψηλό ο βίος του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Οι χρόνοι είναι παράλληλοι και ό,τι συνέβη στην εποχή του Θεοδόρου του Στουδίτου συμβαίνει και σήμερα, και όπως εκείνος γονίστη πρέπει να αγωνιστούμε και εμείς. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ή της ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Και αναφερούνται στην πίστη αυτών, μιμήστε την πίστη των βίων αυτών, μιμήστε την πίστη. Προβάλλω λοιπόν όποιον σας μπροστά στα πνευματικά σας μάτια την τεραστία μορφή του μεγάλου ομολογητού της πίστεως, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Αν και από το βήμα τούτου, θεολόγος της ημετέρας μικράς ιεραποστολής κινήσεως, ο πάτερ Δανίλ ομίλησε προ 4 ετών, αν και έχουμε εκδώσει προς τιμήν του Αγίου ειδικών ημερολόγιων το 1972, εντούτοις θα με επιτρέψετε με λίγες πινελιές, ασθενές πινελιές, να προσιάσω μπροστά τη γαντιέα αυτή μορφή του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Πάμε στο παρελθόν, ανοίγουμε την ιστορία. Ας ταξιδεύσουμε στα περασμένα μεγαλεία της φυλής. Κι όπως υπάρχει πύραυλος με τον οποίο φθάνουν οι άνθρωποι στα άστρα του ουρανού, υπάρχει μέσον δια του οποίου δυνάμεθα να φτάσουμε στα περασμένα χρόνια και να ζωντανεύσουν οι παλιές ιστορίες και οι παλιές ειδόξες. Και το αεροπλάνο που θα μας μεταφέρει το έχουμε κοντά μας. Είναι αερόμενη η καρδιά μας. Και αεροπλάνο είναι η φαντασία μας. Ω, η φαντασία του ανθρώπου. Σε μια στιγμή φάνει στην Αυστραλία και βλέπεις το προσφυλές σου πρόσωπο. Σε μια στιγμή φάνει στο Σικάγο, όπου είναι το προσφυλές. Αυτομοιαίο, δεν υπάρχει άλλο μέσο. Αστραπιαίας ταχύτητος, όπως είναι το μέσο η σκέψη του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν στην Αθήνα που ευρισκόμεθα, μπρος αδέρφια μου, να μπούμε στο αεροπλάνο της φαντασίας και να ταξιδέψουμε βαθιά, να αφήσουμε τη βρωμιά, τη σαπίλα, τα Σόδωμα και τα Γόμορα και όλο τον κόσμο αυτό της διαφθοράς να αναπνεύσουμε οξυγόνο, να περάσουμε τα σάλφις, να πετάξουμε ψηλά, να πάμε, πού να πάμε και πού να σταματήσουμε, στην πόλη των ονείρων μας, στην Αγιά, στην Κωνσταντινούπολη. Το έτος, σταματούμε στο έτος, κατεβαίνει το αεροπλάνο μας, προσγειούται το αεροπλάνο μας στην πόλη των ονείρων μας, και το έτος είναι το 795. Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν ο αυτοκράτορας που ευασίλευε στη μεγάλη αυτή και ένδοξο πόλη? Ο Ματαιώτης Ματαιωτήτων. Πού βασιλεύς, πού στρατιώτης, επέθων ο θάνατος πάντα τα αυτά εξυφάνιστε. Όπως και με τα 100 χρόνια, ποιος θα θυμάται ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποιος θα είναι πρωθυπουργός και ποιος
Μα δεν είπαμε τίποτα. Και ποιος θα θυμάται ποιος ήταν υπουργός της δικαιοσύνης, και ποιος θα θυμάται ποιος είναι αρχιεπίσκοπος, και ποιος είναι επίσκοπος, και ποιος είναι αυτός. Αλλά αν η ιστορία σβήνει τα ονόματα εκείνων οι οποίοι πρόδωσαν την πίστη, την Αγία και την πατρίδα, θα ζουν πάντοτε μες τις καρδιές του ελληνισμού. Οστονδήποτε χρόνια και αν περάσουν, εις μνημός των αιώνιων έστε δικαιός. Και ενώ το όνομα του βασιλέως εκείνου του αυτοκράτερος, ο οποίος ετοίμασε το βίον του διεσχράς πράξεως, έχει σβηστεί. Και μόνον εις τη Ιωδήφε αναδειφούν ως αρχαιολόγοι για να καλύψουν το όνομά του, η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα ενός ασκητού, του Θεοδόρου του Στουδίτου. Ποιος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης? Δεν πρόκειται να ομιλήσω δια των βίων του. Ένας μαθητής του, ή μάλλον δύο μαθητές του, ή μάλλον τρεις μαθητές του, έγραψα το βίον του. Δεν είναι γεννήθηκε από βράχο. Κανείς από εμάς που είμαστε εδώ πέρα δεν γεννήθηκε από βράχο. Μια μάνα μας γέννησε. Και η μάνα παίζει σπουδαίο ρόλο. Πίσω από κάθε μεγάλον άντρα ζήτησε την γυναίκα. Ζήτησε τη μάνα, ζητήσατε. Όπως πίσω από τον Άγιο Βασίλειο είναι η Εμέλεια, όπως πίσω από τον Χρυσόστομο είναι η Ανθούσα, όπως πίσω από τον Γρηγόριο των Θεολόγων είναι η Ενώνα, όπως πίσω από τον Ιωάννη Αυγουστίνο, το οποίο αξίως φέρω το όνομα, είναι η Μόνικα η Αγία, έτσι και πίσω από τον τον Άγιον Θεόδωρο τον Στουδίτη είναι η μάνα, η γλυκητάτη μάνα. Το όνομά της Θεοκτίστη. Ω Θεοκτίστη. Όταν απέθανε η μητέρα του, πήγε στον τάφο της και έκλαψε σαν τον Χριστό και ξεφώνησε ένα λόγο περισπούδαστο και ονόμασε τη μητέρα του, πώς την ονόμασε, Δημήτρη, μάνα δυο φορές, ο μάνα γλυκιά, μάνα δυο φορές. Τι θα πει δυο φορές μάνα? Με γέννησες δυο φορές. Μια φορά με γέννησες με φυσικών τρόπων. Μικρά γέννησης είναι αυτή, αλλά με γέννησες και κατ' άλλων τρόπων, πνευματικών τρόπων, μαζί με το γάλα που με εποπότησες, με εποπότησες με το γάλα του Χριστού, με την Ιερά Διδασκαλία. Και το ζει και το έβδει, όφιλε στη μητέρα του, που τον έπαιρνε στα γόνατα, το γονάτιζε τη νύχτα τα μεθάνυχτα, και κάτω από τα άστρα και μπροστά στα φρύζοντα κύματα του Βοσπόρου, τον έμαθε να προσεύχεται και να τον κοινωνεί με τον ουράνιον πατέρα. Ω μάνα γλυκιά, δύο φορές με γέννησες. Ω γυναίκες, ω γυναίκες που μ' ακούτε, όχι μια φορά μάνες να είστε. Το να γεννήσετε είναι δύσκολο και σπουδαίο, αλλά όχι και μεγάλο. Γεννούν και τα σκυλιά, γεννούν και τα λιοντάρια, γεννούν και όλα τα ζώα της ζωικής κλίμακος. Το γεννάνε δεν σε κάνει μάνα. Μάνα θα γίνεις, αν μες στην καρδιά του παιδιού φυτέψεις τον Χριστό και την πατρίδα. Θα γεράσεις, θα σπίσεις τα μαλλιά σου. Θα πεθάνεις. Αλλά πάνω στον τάφο σου θα έρθει κάποιος, είτε στρατηγός, είτε επίσκοπος, είτε εργάτης, είτε οικογενειάρχης. Μάνα γλυκιά, μα μάνα, δυο φορές με γέννησες. Και αν δεν σας το πούνε αυτό, τότε δεν είστε άξιες μητέρες και άξιες Ελληνίδες. Όπως λοιπόν η μάνα του Αγίου Θεοδόρου ή τον Δημήτρη. Και εσείς δεν γίνετε Δημήτρες. Δυο να γεννήσετε το παιδιά στο Χριστό. Από τέτοια μάνα βγήκε κλονάρι ένδοξο εκλεκτής γενεάς και εκλεκτής οικογενείας. Μικρός ακολούθησε τον Χριστό. Να μην πω λόγο. Έφτισε μοναστήρι. Τι μοναστήρι? Σαν τα μοναστήρια τα σημερινά που καταφεύγουν ως επιτοπλίστων τα ναυάγια της κοινωνίας. Όχι τέτοιο μοναστήρι. Όχι. Μαζευτήκανε κοντά τον Θεόδωρο του Στουδίτη, μαζευτήκανε, παρακαλώ μετρήστε, χίλιοι νέοι, λεβεντιά και δόξα, στρατιώτε του Χριστού. Και έφτιασαν τι έφτιασαν? Κοινόδιο, το κράτος του Θεού. Επιτρέψατε με να μιλήσω με τη σύγχρονο γλώσσα, αν και κινδυνεύω να παραξηγηθώ από μικρός, από μικρούς και μεγάλους. Έφτιασε σοσιαλιστική χριστιανική κοινωνία. Όλα κοινά, τίποτα ίδιο. Και όλα τα επαγγέλματα και όλες τις δουλειές και χτιστάδες και γεωργοί και βοσκοί
και αβογιάτες και μάγεροι και υποδηματοποιοί και ξυλουργοί και τυπογραφείων, το μεγαλύτερο τυπογραφείων της Ανατολής. Μπα, τι λες δεσπότη, ή το δυνατόν το 795 τυπογραφείο, η τυπογραφία μεγάλη εφεύρεση, στην οποία πολλά οφείλει η ανθρωπότης είναι μεταγενέστερων της εποχής του μεγάλου Αθανά. Κι όμως η σύγχρονο τυπογραφείο, οι καλόγεροι μέχρι τις πρωινές ώρες τα άγια χεράκια τους γράφανε Απόστολους, γράφανε Ευαγγέλια, γράφανε Πατέρας, γράφανε Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Εάν υπάρχει σήμερα ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί οι κλασικοί συγγραφείς, το οφείλουμε στα άγια χέρια των καλογιάρων εκείνων που ήταν τυπογράφοι, οι τυπογράφοι της εποχής που έγραφαν καλλιγραφικά σπουδαία πράγματα μέσα στα ευγεία του στη νύχτα. Τυπογραφείων και ποιητής το ακόμα ο Άγιος Θεοδρός. Αυτοί οι οχτώ ηχός, αυτοί οι παρακλητικοί, αυτοί οι αναβαθμοί που είναι μέλη γλυκύτατων. Όλα αυτά είναι έργα του θεοπνεύστου ανδρός του Αγίου Θεοδωρού του Σουδίου. Μοναστήρι είχε. Πέθανε στο μοναστήρι. Κάτσε το μοναστήρι. Όπως τα μοναστήρια και οι αδελφότητες ας τα ακούσουν όλοι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι μέσα. Που επαναλαμβάνω. Οι αδελφότητες στα μοναστήρια δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αλλά είναι μέσα και τα μέσα αυτά έχουν αξία εφόσον υπάρχει σκοπός και σκοπός η δόξη του Θεού. Έρχονται στιγμές που θα θυσιάσεις όχι μόνο τον εαυτό σου και το μοναστήρι σου. Θα το κάνεις προκάπτωμα για τη δόξα του Χριστού. Και όπως κάτω στην Κρήτη στο Αρκάδι ο Γαβρίλ έβαλε φωτιά και έκαψε το μοναστήρι. Και η φλόγα του Αρκαδίου εφούτησε τον κόσμο και συνεταιρέστηκε τα μέγιστα στην ελευθερία της Κρήτης. Έτσι παρομοίως και ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης κόπους και μόχθους ετών να χτίσει περιλάγει το μοναστήρι με κόπους και μόχθους. Δεν είπε ότι θα υποχωρήσω, αλλά σε μια στιγμή δραματική της ιστορίας το έκαψε το μοναστήρι, το καναλιβάνι, και το μοναστήρι αυτό διαλύθηκε. Άλλοι πεθάνουνε στην εξορία, άλλοι χάσανε τα μάτια, σκορπίθηκαν, ρήπια με το μοναστήρι το ένδοξο. Πώς, διελύθη μια ένδοξη αδελφό της, πώς. Εδώ ακριβώς θέλω να προσέξετε, αγαπητοί μου. Στα χρόνια εκείνα διαδόθηκε μέσα στην πόλη ένα γεγονός. Πώς διαδόθηκε? Εφημερίδες δεν υπήρχαν, ραδιόφωνο δεν υπήρχαν, τηλεόραση δεν υπήρχαν. Α, η πρώτη εφημερίδα ποιο είναι? Το στόμα. Αυτή είναι η πρώτη εφημερίδα. Στο χωριό, σε 5 λεπτά μαθαίνουν όλοι από στόμα σε στόμα. Λοιπόν, από στόμα σε στόμα διαδόθηκε μέσα στην πόλη, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στις οικίες, παντού, στα σπίτια, στο υπόδρομο, παντού, στο λιμάνι κάτω. Οι ναύτες στα καΐκια, στα πλοία, μια κουβέντα είχαν. Πω, τι έγινε? Δυστύχημα. Δυστύχημα είναι. Χειρότερα από το δυστύχημα. Να γραμμίσεις μια εκκλησά είναι φοβερόν. Αλλά να διαλύσεις μια οικογένεια είναι πιο φοβερόν. Τι συνέβη? Δυστύχημα, πνευματικό δυστύχημα. Μες στα ανάκτορα. Κωνσταντίνος ο έκτος, ο αυτοκράτορας, είχε μια αγία γυναίκα, το όνομά της Μαρία. Δεν είχε κανένα παράπονο εναντίον της Μαρίας. Ιστορικοί ομιλούν ότι υπήρξε υπόδειγμα γυναικός η Μαρία. Κι όμως μια μέρα την κλωτσάει, τη διώχνει, την πετάει έξω από το ανάκτορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο, την πιάνει με στρατιώτες, τη δένει και τη στέλνει σε ένα μοναστήρι και χωρίς τη θέλησή της την κάνει καλόγρια. Πράγμα το οποίο απαγορεύουν οι κανόνες. Το τρίτο, παίρνει ως γυναίκα μια άλλη γυναίκα, μια νέα γυναίκα
που έλαμπε από το καλός το ψυχικόν, αλλά το καλός το ψυχικόν δεν συνοδεύει, το καλός σωματικόν δεν συνοδεύει το ψυχικόν καλός. Το όνομά της έμεινε στην ιστορία. Η Θεοδότη Θεοδότη την πήρε αυτή. Το τέταρτο, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ενώ δεν βρίσκει τον παπά στην πόλη, να του στεφανώσει ένας πάπαρδος, από τους πάπαρδους που αποτελούν έσχος για την Εκκλησία του Χριστού. Θα υπάρχουν πάντοτε στην ιστορία του έθνους οι προδότες παπάδες, οι προδότες φατάδες. Ένας τέτοιος παπάς των Αναχτώρων που ήταν μέσα στα Ανάκτορα, πρωτοπαπάς στην πόλη, μέσα στην αυτήν, στην Αγιά Σοφιά, μέσα στους 100-200 παπάδες και διακόνους. Αυτός ανέβηκε τη νύχτα πάνω και έρθε πάνω σε το παρανομό ζεύγος. Και μόνο αυτό. Την άλλη μέρα, αγκαζέ παρακαλώ, ενώ η νόμος γυναίκα έκλαιγε μες στους τοίχους της υγράς φυλακής των αστερίων. Η Θεοδότη πόρνη και παλακής φιγουράριζε πάνω στην ακτορική άμαξα και επίε στην Αγία Σοφιά και στέφθη επισήμως παρακαλώ Αυγούστα Βασίλισσα. Το ένα έγκλημα έδιωξε τη γυναίκα του ανετίως. Το δεύτερο έγκλημα την έκλεισε παρατηθελιστή στο μοναστήρι. Το τρίτο έγκλημα πήρε την πόρνη αυτή τη Θεοδότη και την έκανε. Το τέταρτο την έκανε βασίλισσα. Το πέμπτο την εστεφανώθη μέσα στην Αγία Σοφιά. Το έκτο, ποιο το έκτο? Ότι το παράδειγμά του το ελήθησαν υπουργοί, στρατηγοί, ναύραχοι, μικροί και μεγάλοι. Και πήρε φωτιά μεγάλη στο έθνος. Και κανείς δεν μιλούσε. Σιωπή νεκροταφείου. Ποιος να μιλήσει? Μέσα στη σιωπή αυτή ακούστη αστραπή και βροντή. Και όπως η αστραπή και βροντή λάμπει στον ουρανό, έτσι και ακούεται, έτσι ακούσε βροντή. Ποιος σε φώναξε? Ο Πατριάρχης? Όχι. Δεσπότης? Όχι. Ποιος? Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, του οποίου έχουμε την ευχή. Αυτός σου μίλησε. Διότι πάντοτε σε δύσκολες εποχές, σκληρές εποχές, αναδεικνύει ο Θεός τα πρόσωπα εκείνα τα οποία με παρησίαν ελέγχουν την κατάσταση. Στην επόταν ο Δαβίδ ημάτησε, παρουσιάστηκε ένας Ναβουθέν και ανέβηκε στα Ανάκτορα και ήλεγξε το παράνομο ζεύγος. Και όταν ο Αχάβ ημάρτησε με την περιβόητο εκείνη η Ιζάβελ, ένας προφήτης ο Ηλίας ανέβηκε πάλι ως κεραυνός στα Ανάκτορα και ήλεμψε το ζεύγος εκείνο το παράνομο. Και όταν η Ηρωδιάς ο Ηρώδης έδιωξε την ομογυναίκα του και πήρε την Ηρωδιάδα την περιβόητο, ένας Ιωάννης ο πρόδρομος είπε εκείνο το περιβόητον ούτε εξαισθήσει έχει γυναίκα του αδερφού του. Και όταν μέσα στην πόλη παρουσιάστηκε και η Ευδοξία με τον Αρκάδιο και διέπραξαν την αμαρτία, τότε πάλι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήλεξε την κατάσταση. Έτσι και στην εποχή παρουσιάστηκε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τι έκανε? Έπαυσε το μνημόσυνο του πολυχρόνιου του βασιλέως. Δεύτερον, έπαυσε να μνημονεύει τον Πατριάρχη. Τρίτο, ξεσήκωσε το λαό. Τέταρτο, νύχτα αιώρα έκανε λιτανία μες στην πόλη και έστησε ολόκληρο την πόλη. Το αποτέλεσμα ρωτάτε. Ανοίξτε την ιστορία να μάθετε το αποτέλεσμα. Ότι ο βασιλιάς ταράχτηκε. Και τι σκέφτη, τι έκανε? Προσεπάθησε να μαλακώσει. Με μαλακά λόγια, με κολακίες και με άλλα μέσα προσεπάθησε να κάνει τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη να σταματήσει. Θα σας πω κάτι καταπληκτικό. Η Θεοδότη που πήρε ως βασίλισσα στα Ανάκτορα και έδιωξε την Αγία του γυναίκα την Μαρία, η Θεοδότη αυτή ήτανε εξαδέρφη
του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου. Κι όμως η ούτε μεγαλείο του Αγίου, αν ήταν κανένας άλλος, θα είχε χαρά και αγαλίες. Η εξαδέλφη μου έγινε βασίλισσα. Θα ανέβαινε πάνω στον άκτορα και θα έκανε τα θελήματά του. Όχι, δεν ανήκε στην γενεάν εκείνη των ανθρώπων που έχουν τη συγγένεια κατά κόσμων ως μοναδική. Όχι, πέρα από τη σάρκα είναι το πνεύμα. Και είπε ο Χριστός, ο φιλόν πατέρα, η μητέρα, η αδελφούς, η γυναίκα, η παραμές, ούτε αστιμάξιος. Θα αγαπάς τη γυναίκα σου, θα αγαπάς τα παιδιά σου, θα αγαπάς τους συγγενείς, θα αγαπάς τους φίλους, θα αγαπάς τους πάντας, αλλά παραπάνω από όλους θα έχει τον Χριστό για την αλήθεια. Και δεν υπελόγησε η Θεοδότη, ήλπιζε ότι ο θείος της, ο καλός της θείος, ο Άγιος θείος που κρατούσε κομποσκίνια, θα τη δεχότανε. Και μια μέρα πήρανε μια άμαξα με χρυσοστόλιστα άλογα, τη φόρτισαν διαμάντια και πριλάντια και ένα πρωί ξεκίνησαν με συνοδεία να πάνε στο μοναστήρι του θείου της. Ένας σκοπός ψηλά στον πύργο του μοναστηριού εφύλαγε, και μόλις είδε την άμαξα να έρχεται με τη Θεοδότη αγκαλιά με τον Αυτοκράτορα, τότε διατάσσει να χτυπήσουν πένθυμα οι κόδωνες του μοναστηριού σαν μεγάλη Παρασκευή. Και κατόπι τι διέταξε? Διέταξε όταν πλησίασαν στην πόρτα 10 μοναχοί, με πάταγο έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα στο βασιλιά. Και η Θεοδότη δεν τόλμησε και επέστρεψε κλαίουσα μέσα εις τα ανάκτορα. Ύστερα από αυτό, στρατιώτη την επόμενη μέρα βάλανε φωτιά και κάψαν το μοναστήρι. Πήραν τους μοναχούς, τους έδιναν, τους χτύπησαν. Τον δε Θεόδωρο τον Στουδίτη τον έκλεισαν μακριά στα φυλακά, όπου μόνος του χρόνια ολόκληρα προσευχόμενος δήθε τα σημέρα της φυλακής. Όχι, αυτός ήταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Γιατί τον ανέφερα? Είστε έξυπνοι όλοι. Αλλά προτού να πω γιατί τον ανέφερα, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω το τέλος. Μια φορά εξορίστη για τον παράνομο γάμο. Δεύτερο φορά πάλι εξορίστη για αυτόν τον λόγο, τον ίδιο λόγο. Το τρίτο για εξορίστη για τα σηκώρα σας Αγίας. Τέλος, σε ηλικία 67 ετών, το 826, μια βραδιά, μια Κυριακή, μια Άγια ημέρα των Βαΐων, κατάλαβε ότι θα πεθάνει. Κάλεσε τα πνευματικά του παιδιά, τα συνεβούλευσε όλα και μετά τους είπε τα τελευταία λόγια: «Παιδιά μου, φυλάξατε την ορθόδοξη πίστη και βίωνα κυρίωτον και ο Θεός μαζί σας». Και διέταξε αμέσως και έψαλαν τον νόμο μου, τον μεγαλύτερο ψαλμό του ψαλτηρίου, των 118. Και όταν έφτασε και έψαλαν οι καλόγυροι με δάκρυα, ότι στον αιώνα ουπειλάθομαι του δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησα, ο Θεέ μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον νόμο σου, γιατί με στα λόγια σου έζησα, την ώρα εκείνη η Αγία Ψυχή παρέδωσε το πνεύμα εις τον ουρανιόν Πατέρα. Περάσανε τότε από τότε, μετρήστε με τα δάχτυλα, 1150 χρόνια. Μα σαν αυτή η ιστορία να είναι καινούργια, δεν είναι καινούργια? Θα ήθελα να έρθω ένα πίνακα εδώ να γράψω μερικά ονόματα. Το ένα όνομα Κωνσταντίνος ο Έκτος. Το δεύτερο όνομα Θεοδότη. Το τρίτο όνομα Παπάς Ιωσήφ, που Στεφάνος το παράνομο ζεύγος. Και να πιάσω στο όνομα του Κωνσταντίνου του Έκτου και να το σβήσω. Και τι να γράψω? Όπως εκείνος έδιωξε τη γυναίκα του την Αγία Μαρία και την έδιωξε μακριά και την έκλεισε στα μοναστήρια και έμενε πιστή μέχρι το τάβο. Ξέχασα να σας πω ότι το τέλος του ανθρώπου αυτού ή των άθλιων τον τύφλωσαν μέσα στα νάκτορα οι έθροι του. Λοιπόν, όπως ο Κωνσταντίνος ο Έκτος έδιωξε τη γυναίκα του και την έκλεισε μέσα στα ποντρούμια και στις φυλακές, έτσι και σήμερα πρόσωπα
που κατέχουν ύψιστα αξιώματα μες στην Ιντική Πατρίδα και τα οποία ονόματα δεν τα αναφέρω, όχι εφηλία, διότι έχω γράψει στη σπίδα ονόματα αυτά. Σήμερον διέδιωξαν τις γυναίκες των, τις νεότερες Μαρίες, και τις έπλησαν και κλαίουν και αναστενάζουν. Σβήστε λοιπόν το όνομα Κωνσταντίνος και γράψτε τα ονόματά τους. Έκαστος τα γνωρίζει. Στη γειτονιά του, στην πόλη, στην Ελλάδα ολόκληρο. Είναι γνωστά τα ονόματα. Πολύ γνωστά τα ονόματα. Και ας μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και πίσω από την τηλεόρασή τους. Και όπως η Μαρία, από την ώρα που την έδιωξαν διέως από τα νάχτωρα, έμεινε πιστή και αφοσιωμένη στον άνδρα της και προσήφιετο για τον άνδρα της, έτσι και στο έθνος αυτό, το ταλέπρο έθνος, υπάρχουν ακόμα μες στη βρωμιά και μες στη σαπίδα και στον κοπρώνα της κόσμου τούτου, που είναι μια κοπριά η Λατίνα, μες στην κοπριά αυτή του κόσμου τούτου, υπάρχουν διαμάντια, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν τίμιες γυναίκες, οι οποίοι μένουν πιστές στον όρκο τους και δεν εννοούν να δώσουν διαζύγιο στον άντρα τους. Και ελπίζουν στον Θεό και προσεύχονται στον Θεό ότι θα έρθει μια άγια ημέρα που ο άσωτος θα επιστρέψει στο σπίτι. Και είναι παραμύθι, δεν είναι παραμύθι. Εκεί πέρα, στη Μητρόπολη μου, στη Φλόρινα, σε ένα μικρό χωριό, έφυγε ένας, άφησε τη σύζυγό του. Πήγε στη Γερμανία, αχ αυτή η Γερμανία, τάφος των γάμων. Πήγε στη Γερμανία, αλίτεψε, Μόνακο, Βιέννη, σε διάφορες πόλεις. Πόσα χρόνια παρακαλώ, 10 χρόνια. Η γυναίκα του νέα, καλός έξοχον, η πιο ωραία γυναίκα του χωριού. 20 ετών, με 2 παιδάκια. Πέσανε όλοι οι συγγενείς, παντρέψου. Τον άτιμο σαρνήθηκε, παντρέψου. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Μένω πιστή στον άντρα μου. Ο Θεός θα τον γυρίσει, θα τον φέρει πίσω και η Παναγιά. Περάσανε 10 χρόνια. 12 χρόνια την ακρίβεια. Μια μέρα, μια μέρα Αγία. Μια μέρα επιστροφή στο ασώτο. Μια μέρα, να τον και έρχεται από τη Γερμανία. Και πάει στην Πτολεμαϊδα. Και δεν τολμά να πάει στο χωριό. Βρίσκει κάποιο πατριώτη. Και δειλά-δειλά τον ρωτάει, τι κάνει η γυναίκα μου, παντρεύτηκε? Όχι, σε περιμένει. Με περιμένει, και άρχισε να κλαίει. Με περιμένει. Δεν φανταζόμουν τέτοια αγάπη στον κόσμο. Την άλλη μέρα πάει στο χωριό. Χτυπάνε καμπάνε σαν Πάσχα. Σαν Πάσχα όλο το χωριό. Σαν να ήταν Πάσχα και Ανάσταση. Και όλο το χωριό πέρασε. Λοιπόν, αυτή τη γυναίκα, την τίμια γυναίκα που μένει πιστή στον άντρα της, πώς τώρα εμείς θα την αγνοήσουμε και θα την αδικήσουμε και θα της πούμε θέλει δεν θέλεις, θα σου δώσουμε το διαζύγιο? Όπως λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Έκτος έδιωξε τη γυναίκα του, έτσι και σήμερα υπάρχουν άντρες που διώχνουν τις γυναίκες των και κατέχουν υψηλά αξιώματα μέσα στο ελληνικό έθνος μας. Και όπως υπάρχουν Μαρία υπήρχε, έτσι υπάρχουν και σήμερα Μαρίες. Και υπάρχουν ακόμα, τι υπάρχουν? Υπάρχουν ακόμα και στην θέση του ιερέως εκείνου. Θα σας πω κάποιο λυπηρό πράγμα. Την ώρα αυτή είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι άξιος να φύγω τα πόδια σου για να μιλήσω με τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό. Θα σας πω κάτι. Θα δούμε πολύ δύσκολες ημέρες. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Θα δούμε πολύ δύσκολες ημέρες. Κινδυνεύομαι να ζήσουμε σαν φιλί. Και αν ψηφιστεί ο νόμος, ας είναι οι παπάδες και οι σποτάδες θα στεφανώσουν τα παρανομαζάδια. Συμφορά μεγάλη στο έθνος μας, ένα από τα σημεία τα μεγάλα. Η Μασονία μας έχει προκυκλώσει από τις μας και να τώρα ασχετήσει. Και είναι έτοιμο το έθνος αυτό να τρέχει στον αέρα. Αλλά δεν τρέχει στον αέρα.
Υπάρχουν οι μάρτυρες, υπάρχουν οι άγιοι, υπάρχουν οι νεκροί. Υπάρχει Θεός. Υπό ένα όρο, διαβάσατε ψηλά αυτό που έχω γραμμένο. Γραμμένο, διαβάσατε το και βάλτε μέσα στην καρδιά σας απόψε σαν πολικόν αστέρα. Διαβάσατε το μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές και πάνω σε αυτό το Άγιο ρητό που πρέπει να γίνει το σύμβολο του αγώνας μας και το ρητό του αγώνας μας πρέπει να ξεσκοθούμε. Εγώ το εδήλωσα και στην Πτολεμαΐδα και στη Φλόρινα, θα το δηλώσω και στην Αθήνα μπροστά στο όλο το λαό το ελληνικό που υπηρετώ 50 χρόνια. Από το γεγονό που μπορούσα τον άσχο, τον υπηρετώ τον λαό αυτό, το δηλώνω. Ότι δεν θα υπογράψω και αυτά διαζύγια. Και θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο εγώ, ο Μαρτωλός Αυγουστίνος, επίσκοπος Φλωρίνης, αλλά και άλλοι επίσκοποι και άλλοι ιερείς και πρεσβύτεροι θα αγωνιστούμε. Έχουμε στην πλάτη μας μια ιστορία. Διώχθηκαν από τους Βουλγάρους, διώχθηκαν από Ιταλούς, διώχθηκαν από Γερμανούς, διώχθηκαν από Αντάρτες. Ας πεθάνουμε στη φυλακή για τη δόξα του Χριστού, για το μεγαλείο του Χριστού. Μια φορά κακίζει στον κόσμο αυτό, θα το ζήσαμε και θα αποδείξαμε στους μεγάλους ότι δεν θα νικήσει η μασονία. Δεν θα νικηθούν τα αξιώματα. Τι Ελλάς δεν θα γίνει Δανία και θα γίνει Νορβηγία και θα γίνει Σικάγο. Θα μην τη Ελλάς. Ελλάς εταιρισμός. Ελλάς ορθοδοξία. Ελλάς. Αύριο στην Ελλάς Σύνοδο θα προσθέσει ο υπουργός της δικαιοσύνης. Το μιλήσαμε μια φορά, το μιλήσαμε δύο φορές, θα το μιλήσουμε πιο σκληρά γλώσσα ακόμα αύριο. Έχοντες... Θέλω να πιστεύω ότι πίσω από τον Αυγουστίνο τον επίσκοπο, ή μάλλον όχι τον Αυγουστίνο, δεν είναι προσωπικό, πίσω από τον λάβαρο της Ορθοδοξίας είναι όλος ο λαός της Ελλάδος. Στην Αμερική! Την κατηγορούμε την Αμερική! Και έχουμε πολλά παράπονα εναντίον των Αμερικάνων και εναντίον των Άγγλων. Πολλά παράπονα η μικρά μας πατρίς. Αλλά πρέπει να σας πω μια αλήθεια μικρά. Στην Ελλάδα, στην Αμερική, κανένας διαδεχμένος δεν βγαίνει, πρόεδρος. Κανένας διαδεχμένος δεν βγαίνει. Η οικογένειά σου είναι των Αμερικάνων. Και αν βγήκε ο Κάπερ, βγήκε με την οικογένειά του. Εδώ οι διαδεχμένοι μας κυβερνούν! Οι διαδεχμένοι μας κυβερνούν! Γερμανία, ένας πρωθυπουργός σπουδαίος, μόλις σηκούστη ότι άφησε τη γυναίκα του και έχει σχέσεις κράς, έπεσε από την κυβέρνηση. Και στην Αγγλία, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, τόσα χρόνια, αιώνια, την οικογένειά σου, κύριε, την οικογένεια, να σε βγάλω βουλευτή, να σε βγάλω υπουργό, να σε βγάλω πρωθυπουργό. Εσύ που διέλυσες στο σπίτι σου, πώς θα σάξεις το μεγάλο αυτό σπίτι που λέγεται Ελλάδα. Το είπε ο Απόστολος Παύλος και είναι όλος αλήθεια. Αυτός που διαλύει το σπίτι του δεν μπορεί να σώσει μια πατρίδα. Από εδώ και μπρος πρέπει οι χριστιανοί να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε. Με τις εικόνες, με τα λάβαρα, με τις καμπάνες εθνικά, με το ράσο που έχει μια ολόκληρη ιστορία, σημαία ολόκληρη, να ξεκινήσουμε στα πεζοδρόμια. Να βγούμε έξω, να φωνάξουμε, να διαβατήσουμε.
Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα χειροκροτήματά σας δεν είναι τυχαία, όχι προς το πρόσωπο του Αυγουστίνου. Εχόρτασα από χειροκροτήματα. Θέλω παράδειγμα, θέλω απόφαση, θέλω να αγωνιστούμε όλοι μας. Σταματώ στο σημείο αυτό.